φού έπεφταν λάθη πάνω της και μυρωδιό κοπούσα. Ρόδος τα μάνια δωρού, γλυκόνια δωρούσα. Μα το φιλίν του βασιλιά, για τη Ρόδα φλούσα. Η θρυλική Ραδαφνούσα, η πρωταγωνίστρια του ομότιτλου παραδοσιακού μεσαιωνικού τραγουδιού, κατάγεται από το χωριό της Πάφου, Πούλου. Μια από τις ρήγαινες της Κύπρου, η Ελεονόρα, εκδικείται τη χωριατοπούλα Ραδαφνούσα που παράφορα ο Ρήγας Πέτρος ερωτεύεται. Η τοποθέτηση της υπόθεσης του τραγουδιού σε τούτο τον τόπο δεν είναι άσχετη και με την ιστορία του. Η Πούλου ιδρύεται από τους Φράγκους το 13ο αιώνα. Για αιώνες υπήρξε ανοιχτό χωριό. Για τους κατοίκους, Ελληνοκυπρίους ή Τουρκοκυπρίους, τα βάσα νόσο και χαρές ήταν τα ίδια. En büyük panayırıydı. Bu cumartesi başta 28 Haziran'daydı genelde. Ama hafta sonu getirilirdi. Cumartesi sabah kalefler kurulur. Yani Rumu Türk'ü... Rumu Türk'ü bütün bölge halkı gelir oraya ticareti yapardı. Arpa değil daha çok da buğday, patates, benzin, mercimek, hayvan pazarı kurulurdu. Domates, kavun, karp, her şey satılırdı. Pastendi. O zaman mesela bize yabancıydı. Bizim köylerde şey bu beyaz şey pastelerin evet. Ya şey kırmızı. Ο κύριος Λετσμίν και ο κύριος Σουλτάν, κουλιώτες και δυο, θα είναι οι φιλοξενούμενοι μας στο επόμενο πρόγραμμα. Θα μιλήσουν για το χωριό τους και τους ανθρώπους και περιστατικά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την Κύπρο. Είμαστε πολλά ωραία και συνεργαζόμαστε. Είμαστε που μου που είναι μικροί και παίρνουμε η μάνα μου στο πλήμα στον ποτάμο. Ήταν και του Τουρκού. Φίλε πολλά. Προς το παρόν επισκεπτόμαστε τη Πούλου. Χωριά με χαρακτήρα, με ομορφιές και με ανοιχτό καρδούς ανθρώπους. Στο συναπάντημα με τον συνάδελφο Χουσέιν έχουν να πούν πολλά για τη ζωή στο χωριό τους με τους Τουρκοκυπρίους. Είχαμε και τα ρούχα που μας το μισθούν. Και ο ένας της μάνας, το θυμάμαι. Στα βιβλία του με τίτλο «Η Πούλου και η πολιτιστική της κληρονομιά και Παναγία Παντάνασα», ο εκπαιδευτικός Αβραάμ Παπαμιχαήλ κάνει εκτεταμένες αναφορές σε περιστατικά, όπου πρωταγωνιστές ήταν τόσο οι Ελληνοκύπροι όσο και οι Τουρκοκύπροι. Όταν ήταν οι Φράγκοι στην Κύπρο, είδαν την περιοχή, άρεσαν τους, υπήρχαν πολλά νερά και εδώ ιδρύσαν το πρώτο φέουδο. Το παλάτι το εκτίσαν στην αυλή της εκκλησίας που είναι σήμερα. Διατηρήθηκε το παλάτι μέχρι το 1953 και ήταν δημοτικό σχολείο. Το 1953 το παλάτι χάλασε. Δεν ξανακτίστηκε, από το σημείο μου χαλασέ, δεν ξανακτίστηκε και εκτίστηκε στη θέση του μια αποθήκη. Εκεί στο παλάτι υπήρχε και η προσωπική εκκλησία του Ρήγα, αυτή που υφίσταται μέχρι σήμερα. Βεβαίως επεκτάθηκε υπό του Κοκατίας και μεγάλωσε, στα παλιά τα χρόνια ήταν πιο μικρή, το φέουδο. Το φέουδο εδώ διατηρήθηκε μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μέχρι το 1955 οι σχέσεις μας με την τουρκική ροή ήταν αρμονικές. Ζούσαμε
ο ένας κοντά στον άλλο και κριτήριο δεν ήταν το φιλετικό κριτήριο αν είσαι Έλληνας ή αν είσαι Τούρκος, αλλά η αδροπιά, η κοινότητα, η εργατικότητα. Πολλοί νοικιάζαν χωράφια από το ΕΦΚΑΦ και τα καλλιεργούσαν συνεδρικά Έλληνες και Τούρκοι. Είχαμε ένα ναυλάκι που εποτίζαμε και εδώ υπήρχε, ήταν σαν αρδευτικό με χωματένια ναυλάκια. Εδώ υπήρχε κοινή επιτροπή και από Έλληνες και από Τούρκους που το διαχειρίζονταν. Έγινε το καθάρισμα κάθε χρόνο την άνοιξη με εθελοντική εργασία και πήγαινε και Έλληνες και Τούρκοι και εμποδίζαμε όλοι με τη σειρά χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το αυλάκι τούτο που εμποδίζαμε έθελε ο Μπέις, ήρθε και είπε μας το νερό είναι δικό του και πρέπει να πληρώνουμε φόρο. Αν δεν πληρώνουμε φόρο να μας το κόψει να ξαναποτίσουμε. Ο Μπέις είχε χωράφιο κάτω στην παραλία. Και έπαιρνε τον νερό να τρέχει να πιένει και να μην ποτίζει κανένας. Έτσι λένε νεροφόρους, επιέναν να έχουν τον, να μην ποτίζει κανένας. Μερικοί Έλληνες και Τούρκοι μαζί επαναστατήσαμε και λέει αφού περνά το νερό και το χωριό μας, θα ποτίζουμε. Ένα το πιάμε με το έτσι θέλουμε να ποτίσουμε. Και πιάνε τον νερό και ποτίζασαν και πήγε δικαστήριο υπόθεση. Είναι μεγάλη δίκη, μαζί Έλληνες και Τούρκοι πληρώσαν τα έξοδα. Και κερδίσαμε τη δική και δικαιούμαστε να ποτίσουμε. Ο πατέρας μου έβαλε πολλές πατάτες κάτω στον ποταμό που ποτίζασε με το αυλάκι την παλιά εποχή και γυρίζαν τα χωρκά με τα γαούρκα. Δεν είχε αυτοκίνητα και έπρεπε να γυρίσει τα χωρκά. Πήγαινε μέχρι την Πέγια, όπως μου είπε, ο Κάθικας, Νιίνια, Ντζος, Σαραμάν, πάνω Παναγιά και είχε έναν Τούρκο και ήταν Κεραγής, ο Μουσταγουλής. Ήταν το ντύσιμο του κανόντι μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν καλό, δεν ήταν μερακλής πας στον δύσιμο. Πόσα επαταγαλμά του, έτον μαστρό, είναι εντός τον πατέρα μου. Είστε κατηγορούα, μα δυνατόν έτσι δύσιμο γίνος και να δώσω μάστρος. Αλλά δίνουν καλά, είπαμε, ενώ πολύ καλά. Επιέλναν στουά τα χωρκά, με τα γαούρκα είπαμε, για να εμπουλήσουν. Δεν είχε διατρήσει, πήγαινε μέχρι την Πέγια, πάνω Παναγιά. Όσον αφορά τον Τζεμίλη, ήταν συνόγεροι με τον πατέρα μου. Τόσο ο Τούρκος κατάφερε το κετικά με κάτι πουλήσεις στην Αίγυπτο και αγόρασε λεωφορείο που τα παλιά χρόνια. Και είχε του Τούρκο να πούμε οδηγό και ως δεν ήξερε και έκαμε την γραμμή και είχε και ένα χριστιανό Κωστής, κόκκινος το παράνομα του και το 1937 είστε στη Χούρου και μετά έκαμε την γραμμή και παντρεύτηκε και πήρε και χουλιώτησα ο Κωστής ο Κότσινος και ήταν και είχαμε πιο λεωφορεία τη Χούλου, γιατί η Χούλου ήταν κόντεψε τους 800 και κάπου 150 Τούρκοι. Είχαμε σταφίδια, είχαμε λαχάσια, τεράτσα και κάνανε ο παιδούλες και οι χριστιανοί και είχε διάφορα, δεν παίρνανε και μέσα στο Τούρκο των λεωφορείων και συνεργάζονταν με τον Τζεμίλη και πουλούαν τα σταχίδια, τα λαχάσια. Ούτε είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Συνεργατική ήταν ξεχωριστή. Η συνεργατική ήταν μαζί, υποτίθεται. Και ύστερα που δυσαρεστήχημα που τον ενόπλον αγώνα να πούμε που έγινε το πινταμένι, δυσαρέστησαν δύο νησκές ρομπλίτσα, ήταν μαζί. Ίσως όλα είχαμε τόσο πολύ συνεργασία με οι Έλληνες, με τους Τούρκους, αφού είναι συνεταιρικό τράχτο. Συνεταιρικό λεωφορείο ο Τζεμίλης με τον Μπισούριο, τον Κώστα τον Μπισούριο. Είχαμε μαζί το λεωφορείο. Το τράχτο πάλι τα ίδια συνεταιρικά. Εσπέρναν μαζί οι Τούρκοι, μαζί είχαμε πολλά δύσκολες σχέσεις. Υποδιέται ο Μουσταχάς, ο Κιαμαρίς ήταν εις πράκτορας, πολύ καλός ο Σμαήλης. Έγινα πρακτικά και φωνάζαν του και Τούρκοι και Χριστιανοί και έγινε ολόα. Τα χτινά ήταν πρακτικός, αλλά είχε κάποια ιδέα και είπαν ότι είχαμε, δεν μπορούν να σου περιγράψουν και εμείς του Ατουρκούθια ούλα έχουμε συνόγερος του Μουσταχά, του Αλή, του Εζέλης, είμαστε μαζί, παίζαμε, κάναμε. Είχαμε μια γειτόνισσα μποδά αδερφή του Μουσταχά, άμα ενιστεύκαν γυνές, ενετροαμέ νερό με ψωμί με τίποτα στη νύχτα. Εκάμναν το φαΐν τους,
Και φώναζε μου η Εμινέ, έλα από εδώ κόρη, Ελένη, ήμουν έτσι μικρή, να δοκιμάσεις το κολοκάσι μου αν εγκαλώνεις το άλας στο λεμόνι ή το άλλο το φαΐ μου αν εγκαλώνεις το άλας. Και την έντο το δοκιμάζε γιατί ήταν γνωστή. Ως τη νύχτα μου ήταν αυτή ο χώρος να φωνάξει. Μετά τον πόλεμο υπήρξε ένας δραστήριος προοδευτικός Τούρκος, ο Αχμέτ Κουτκούρας. Αυτός όταν ήρθε, αποστρατεύτηκε, έκανε τον Γιώργο. Είχε χωράφια και όργωνε. Όργωνε με τα βόδια. Και σκέφτηκε να αγοράσει τον πρώτο τραχτέρ. Έφερε τον πρώτο τραχτέρ στο χωριό, ήταν μεγάλο γεγονός. Όλοι μιλούσε για τον τραχτέρ του Κουτούρα. Ένα οργώνει, ένα ρονεύκι, ένα οργώνει πιο πολλά από τις αγελάδες. Και τώρα πάντων επίεν ενοικία σε ένα χωράφι μεγάλο κοντά στον ποταμό, Σαμούρι που λέγεται, και φύτεψε τον κουκιά ο Κουτούρας. Το χωράφι του ήταν πριν ανήκε στη Χριστουριάτισσα και μετά αγοράσαν το, ήταν μεγάλο χωράφι. Εφύτεψε το ο Αχμέδης κουκιά, ήρθε η εποχή του θερισμού, ο θερισμός ήταν δύσκολη εργασία. Μέσα στο λιοπύρι εθέριζε, μετά εμάζεψε τα, ήρθε η εποχή του για το αλόρισμα. Και το αλόρισμα ήταν με την τουκάνη, ξέρετε, εσείς δεν θυμάστε, την τουκάνη εσέρναν την ταβόδια και δια γυρίζαν γυρών για να τα αγραμνήσουν. Και ο Κουτούρας τι σκέφτηκε, μέσα στο λιοπύρι ένα δουλειά του τι, επήρε το τραχτέρ, έδεσε τρεις λουκάνες πάνω, έστριψε το τιμόνι όλο, έδεσε το και το τραχτέρ μόνο το γύριζε γύρω και έσαιρνε τρεις λουκάνες με την πέτρα πάνω και αλώνεψαν τα κουκιά του. Μετά αγόρασε μια πατόζα. Η πατόζα αυτή δεν ξεχώριζε το άχυρο από τους πόλους, αλλά ήταν, έθελε να μην λαμπρή. Και ξεκίνησε δουλειά και αλώνιζε του κόσμου όλου. Και Έλληνες και Χριστιανούς και Τούρκους. Νύχτα, μέρα, όλο το καλοκαίρι αλώνευκε. Και θυμούμε που έρχεται στο αλώνι μας και αστειευόμενος έλεγε του πατέρα μου, αν έφερες και κανέναν τεράτσι λουκάνικο, να τα αλωνέψουμε καλύτερα. Ένας άλλος πλούσιος Τούρκος, έξυπνος, δραστήριος ήταν ο Τσεμίλης. Αυτός ήταν, έπιασε χωράφια από το ΕΦΚΑΦ, επίδειξε τα αμπέλια και έκανε την εμπόριο της ταφίδας και της διβανίας. Στη δούλεψη του Τσεμίλη επίεναν και πολλοί Έλληνες. Μαζεύα σταφύλια, αλέθα σταφύλια, βάζα διβανία. Είχα πολλές φιλενάδες. Θέλετε να σας πω και τα ονόματα. Είχαμε Αϊσέρ. Είχαμε Εμινέ, είχαμε Χαβά, είχαμε Πεμπέ, είχαμε Σιφά, είχαμε Άντραν Κεμάλης, ήταν στις αραβόνες μου, εκείνος έκαμε τα τούτα, μα πολλά, πολλές. Επερνούσαμε πολλά ωραία. Εδιούσαμε ψουμί που το φούρνο ζεστόν η μια της άλλης. Ποδά ο Μουσταφάς ήταν γείτος μας. Επαντρεύτηκε μες στην αυλή τζαμέ, ήρθαν όλοι οι χωριανοί χριστιανοί, εχορέψανε, τραγουδήσαν, έγινε γάμος όπως το χριστιανούς. Και πολλούς άλλους, τον Βεχμίν, τη γυναίκα του, τον Αχμέντη, ο Βεχμίς επίνε έφερνε μπότσι στα Λεύκαρα, ποτούν τα κεντήματα και πουλα μας, μαξιλάρια. Και μου στούχους πάνω της φάλιας. Ξέραμε με τους φούλους, έρχονται και κάνουν ζευκάρι νηστικ φούλους, αμπέλια, περώναμε, είχαμε συνεργασία και πιέναμε και πάνω και έρχονται τα κάτω και είχαμε καλές σχέσεις. Είχαμε μηχανή που άλλοι είχαμε μεγάλα μπακάλικα και έρχονται οι φαλιώτες και πουδάμε τα χορκά οι φούλους την τότε εποχή. Μιλούμε για τσουμνίζας,
έρχονταν αλέχαση, έρχονταν και τουρκούες, χορκόδα είχαμε, λεμόνα, μπούστακα, μελαμιού, τώρα τα χορκά έρχονταν τα μέσα τα και που εντεθνούν έρχονταν και πολλά ζώα. Ήταν κέντρο Μιχούλου πριν 50-60 χρόνια. Και έρχονταν τα μέσα τα διότι είχε κάπου 15 σκαρπάρι, είχε μπελεκάνους, είχε ράφτιες, είχε μεγάλα μπακάλικα. Ό,τι η Ελλάδα είναι βρίσκαση και ριάντια για να νικά που λανούμε εγβαστούσαν στην Ελλάδα οι χουλιώδες και δανείζαν τους. Και ήταν το κεφαλοχώρι το χορκό τα είχαμε πριν 50-60 χρόνια μιλούμε. Τώρα να πούμε, επειδή έχουν το ευασκέφτουν, να το πούμε ευασκέφτουν, ένας αρχή σπίτι, δεν έχει χουλιώδες, δεν μπορεί να έχει παιδί, ένας και όπερα στο χτήμα, άλλοι πέφτια ή στην Λεμεσόν, άλλοι Λευκοσία και ήχου το έμεινε που κοντέψαμε σχεδόν τους Ιβραντο στα αρχαία της Αγγλίας ένας Μιχάλης Έλληνας, κοντέψαμε ήδη σκάνει τους 800 και τους και 150 και τώρα είμαστε 140. Πήγαμε, ήβρανε τόσο Μιχαλάκης του Σολαρού, ήβραντα ότι επί τουρκοκρατίας το 1864 είχε 7 μαθητές η Χούλου, είναι που τα λία χωρκά στην Ήπεθρο, που είχε σχολείο με έναν καλό ερωτάσκαλο. Που τα λία χωρκά της Ήπεθρου που είχε δημοτικό σχολείο. Και μέσα στο γράφημα μας είχε το κουτσιά μαρκέτη. Περνούσαμε που συντόμινα, ας πούμε, να βγούμε που τσάρα επάνω, περνούσαμε που μέσα στη μέση του αμπελιού του κοινού του Τούρκου. Λέει του Μακαρίτης ο παπάν μου, έκαμε στο ζημιά, λέει, όχι Φιλιππή, λέει, να αρέσετε και από την καλή γειτονιά λιμάνγκρα, είναι πέφτει, λέει, να αρέσετε και είναι τίποτα, λέει. Ήταν πολλά καλός Τούρκος. Εμείς είχαμε δύο γειτόνους, ήταν ο Μουσταφάς και ο Αλής. Ο Μουσταφάς και ο Αλής είχαν γιαγιά χριστιανή. Και τα σπίτια τους ήταν στον ελληνικό τομέα. Ο Μουσταφάς και ο Αλής είχαν παιδιά της ίδιας ηλικίας μαζί μας. Ήταν ο Ορχάνης, ο Ιζέλης, ο Νεσμής, ο Αϊχάνης και ο Αϊσούνης. Και θυμούμε που έκαναμε πολύ παρέα μαζί. Επέζαμε μαζί όλα τα πολλά παιχνίδια και κάποτε πηγαίναμε και στην Τζαμίνα να ακούσουμε το Χότσα. Βγάζαμε το παπούτσο, γονατίζαμε και ακούγαμε το Χότσα, αλλά δεν και καταλαβαίναμε τίποτα. Εμείς οι χριστιανοί έκαναμε σήκωση. Όταν έρχεται το Βαϊντάμερο, σηκώναμε και υπήρχε ένας άγραφος νόμος εδικαιούσουν να φάεις μυρλωμένο μέχρι τα μεσάνυχτα. Που τα μεσάνυχτα και εκεί εξεκινούσε η νηστεία. Τώρα, όσα φαγητά επερισσέψαν μετά τα μεσάνυχτα, οι χριστιανοί εδικαιούσαν στους Τούρκους που εδικαιούνται να φάσει. Διότι οι Τούρκοι, η νηστεία τους μουσουλμάνους ήταν τη ημέρα. Τη νύχτα τρώα. Και τρώαν οτιδήποτε. Το Ραμαζάνι για τους μουσουλμάνους, για τους Τούρκους ήταν περίπου ένα μήνα. Ενιστεύαν την ημέρα, τη νύχτα τρώαν. Τρώαν οτιδήποτε όμως. Εδώ εμείς η νηστεία μας ήταν να ορισμένα φαγητά να τα κόψουμε εντελώς. Στον Παϊράμι έγινε του. Εορτάζαν οι Τούρκοι. Φορούσαν τα καλύτερα του ρούχα, είχαν τα ούλη, είχε βιολί και εορτάζαν. Και μαζί εορτάζαμε κι εμείς. Και θυμούμε που περιμέναμε το Παϊράμι, πάντα ήταν πριν το Πάσχα, και περιμέναμε πότε η μάμα του Ορχάνη και του Νεσμή να κάνουν βλαούνες
πριν να έρθει το Πασχά, να φάμε βλαούνα πριν να έρθει το Πασχά. Το Πάσχα, μπορώ να πω ότι συμμετείχαν και οι Τούρκοι, όπως συμμετείχαμε εμείς σε Μπαϊράμ και λέγαμε γιορτάζουν οι Τούρκοι και να φάμε βλαούνα και οι Τούρκοι το Πάσχα συμμετάσχαν. Υπήρχε ένας Τούρκος Κασάπης, ο Κάτσαμπλος. Αυτός επήγαινε στον Άγιο Γιώργη, την Τρίτη της Λαμπρής, και στον Άγιο Τρίφωνα της Πέφτης της Λαμπρής και έσφαζαν κρέας και πουλούσαν το. Διότι συνηθίζαν εμάς την Αγία, την Εβδομάδα της Λαμπρής, πηγαίνανε στα εκκλησούρια έξω και κάνανε διασκέδαση, κάνανε σούβλες και ο Κάτσελος ήταν τους πόντους που επήγαινε και έσφαζε. Την Τρίτη της Λαμπρής, στο χωριό μας εγιόρταζε ο Άγιος Γιώργης. Μαζεύουν πολλοί κόσμος, γιατί ήταν και μεγάλο χωριό τότε. Και μαζεύουν τα δύο χωριά. Ένας Τούρκος πραγματευτής, ο Ασάης, και ένας Έλληνας, ο Ευαγόρας, απλώναν τις πραμάτιες τους πόξους από την Λευκυσία. Και περιμέναν να ψωμίσουν. Είχαν μεγάλο συναγωνισμό. Ποιος είναι να πουλήσει παραπάνω και ποιος είναι να τα φτηνήσει. Θυμούμαι που πηγαίναμε, που είμαστε μικροί και πηγαίναμε όλοι και αγοράζαμε. Μετά υπήρχε έναν τριήμερο που παιχνιδιών μετά τη Λαμπρή. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη. Εδώ πιο πάνω που υπήρχε μια μικρή πλατεία, εκεί έγιναν τον παιχνίδια. Πάλι ο Ασάης και ο Αγόρας ήταν παρόντες. Ο Χότσας ήταν ο Ισέιν. Ο γέρος ο Χότσας που ήταν και μέσα στην τζαμή που κάτω. Ο Ισέιν Χότσας. Έφυγαινε μπάστη, δεν έπινα με νερό, με φαΐ. Ως την αφωνάξει ο Χότσας. Αφού είναι δοκιμάζαν το φαΐν τους. Αν είναι καλόν στο άλασι, στο λεμόνι. Ναι. Και λαλί μας μια τουρκού, μια φορά στην Κούρτακα που πήγαμε, είχαμε έναν μπέλι. Λαλί, εσείς έχετε παραπάνω νουρ, λαλί. Νησφεύκετε, τρώτε φασούλια, κουτσά, ελιές, από όλα, πίνετε νερό. Εμείς είμαστε μπελί, λαλί. Με νερό, νεθερίζωση, με φαΐ, με τίποτα στην ύπη. Η γάμη ήταν κοινή. Όπως σε καλούσαν οι Έλληνες με ψωμί ή με κερί, το ίδιο και οι Τούρκοι καλούσαν και Έλληνες και Τούρκους με ψωμί και κερί να έρθουν στο γάμο. Στο γάμο εμπαίναν κουμπάρι. Έλληνες στους Τούρκους και Τούρκοι πολλές φορές στους Έλληνες. Ήταν μαζί. Τα φαγητά που έκαναν στους γάμους ήταν τα ίδια. Πατάτες για αχνή και ρέση. Και στους πιο στους γάμους. Θυμούμαι ένας θείος της γυναίκας με μπήκε κουμπάρος στο Μπεχμύρ, ο Μιχαήλης. Μπήκε κουμπάρος και έβαλαν τα χέρια του σεμνά. Τότε το έθιμο εμάς τους Ισκανούς ήταν ο γαμπρός να πηγαίνει στην νύχθη. Το σπίτι ήταν της νύχθης και έπρεπε ο γαμπρός ο ξένος να ξεκινήσει να έρθει στο χωριό της νύχθης. Α, πόξω το χωριό τώρα έπρεπε να τον σταματήσουν Έλληνες και Τούρκοι να τον κατεβάσουν το άλογο να πάει πεζός. Αν δεν κατεβαινε και χρησιμοποιούσαν κάποτε και βία. Και γίνονται Καυκάδες. Στην περίπτωση τους Τούρκους, του Κυπρίους, είναι η γυναίκα που βγαίνει στον άντρα, γιατί ο άντρας έκτισε το σπίτι. Τότε το ίδιο να συνέβαινε και εκεί. Εάν η νύφη ήταν από άλλο χωριό και ερχόταν, πήγαιναν Έλληνες και Τούρκοι πάλι, κυρίως η νεολαία, και έλεγαν τους να κατεβείτε από το άλλο, να πάτε πεζί. Διότι πιστεύαν ότι ένα... κάνει το χωριό. Προσβάλλει το χωριό, κάτι τέτοια που σκέφτονται. Μετά που πήγαινε ο Χότσας και έβαλε τη σεμνά, σήμαινε τέλος του γάμου. Έγινε ο γάμος, έγινόταν ο γύρος του χωριού. Οι Τούρκοι, οι νιόνιθοι, ξεκινούσαν που ήταν μέσα στο τζαμί, που την πλατεία, είχε έναν δρόμο προς τα πάνω και πηγαίναν και διούσαν γυρών και πηγαίναν προς την τουρκική συνοικία. Πριν να μπει στην τουρκική συνοικία υπήρχε ένα αλόνι, ήταν το αλόνι του Κανονά. Εκεί σταματούσε τον ταούλι, το γιολί, έμπαινε μέσα στο αλόνι και άρχιζε να παίζει ξανά τον ταούλι και το γιολί και προκαλούσε όποιος θέλει να βγει στην πάλη, να παλέψει.
κάποιος που θυμούμε, που ήμουν έτσι μικρός και θυμούμε, ένας που τη Σταυροκόνου, έλεγαν ότι είναι που τη Σταυροκόνου. Βγήκε και έβγαλε το πουκάμισο του που πάνω, έμεινε γυμνός που τη μέση και πάνω και έδωσε τρεις γυρούς του αλωνιού και έλεγε όποιος θέλει ας έρθει να παλέψει μαζί μου. Μετά βρέθηκε ένας Μιχάλης, Περικέντης, και πάλεψε μαζί του, παλιώσαν πράγματι, ήταν παλικάρια και δυο, ενίκησε ο Μιχάλης. Και τότε προσβάτηκε. Σου λέει ήρθα από τη Σταυροκόνου και προκάλεσα το μέσα στο ξένο το χωριό και νίκησε με, ζήτησε να κάνει καυγά. Αλλά είχε μυαλωμένους τουρκούς, λένε του κάτσε ήσυχα λέει. Δεν θα κάνεις τίποτε. Επαλλιώσετε, ενίκησε σε, τέλειωσε. Το 1953 είναι ένα μεγάλο σεισμό. Είχαμε ένα θάνατο από την τοπική κοινότητα και δύο θανάτους από την ελληνική κοινότητα. Ορισμένα σπίτια χαλάσαν και ορισμένα υπάρχουν ζημιές. Πολλά που υπάρχουν ζημιές. Ήταν η κυβέρνηση και είπε να βοηθήσω. Όσα χαλάσαν έκτισαν μπαράξες για να στεγαστούν οι άστεγοι. Όσοι υπάρχουν ζημιές ερχόταν ο επόπτης. Με τον, για την ελληνική κοινότητα με τον Έλληνα κοινοτάχτη και γύριζε και έβλεπε τις ζημιές. Για τους Τούρκους πήγαινε ο Μουσταφάς, ο γείτονας μας, ήταν Μουχτάρης για την ελληνική κοινότητα. Τέλος πάντων, πήγαινε το σπίτι του παπά μου, είχε ζημιά, λέγουν του η ζημιά μηδαμινή, να τα σάσει μόνος σου, δεν θα πιάσει τίποτα, δεν διευθύνησαν τίποτε. Όταν ήρθε ο Μουσταφάς τη νύχτα, λέει του ρε Φίλιππη, εκτιμήσα σου ρε ζημιά. Λέει του ρε, δεν μου εκτιμήσαν τίποτε. Είπα μου να φτάσω μόνο μου. Ρε, αμά να ντρέπονται, έχει μια φωλιά κομπελούτια και σου εκτιμήσαν τίποτε. Αύριο είναι να έρθω όλα λίτο, με τον επότη. Επίασε με τον επότη ο Μουσταφάς και εκτιμήσαν τη ζημιά. Να θυμούμε, ήμουν 10 χρόνια τότε. Το σημώνω. Ο σεισμός έγινε μανάνου κάτω από το σεισμό. Βάλα τσατήρι, μας δάγαμε σε μια βραχτή και πιέναμε όλοι. Είχα και Ιόνι. Όχι, Ιόνι δεν ήμουν παντρεμένη κατά ορλόν. Αλλά εμείσκαμε. Ναι, οι γενέτες ούλανε στο τσατήρι και οι άνθρωποι έξω. Το 63 είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό, ότι επιάσασε Ελληνοκύπριους στην περιοχή της πόλης και ήρθασαν από τη Λετύμπου και από άλλα χωριά να πιάσουμε και εμείς Τούρκους για ανταλλαγή. Και που πιάμε στην ανταλλαγή έγινε σαν τα παράξενα πολλά, ήρθα ξένοι, είχαμε τρεις Τουρκοκύπριους ηλικιωμένους που σκοτώναν και φύγασαν όλοι οι νύχτα οι τοποκύτεροι και φύγασαν στην Αξίλου και από την Αξίλου μετακινήσασε. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα, υποτίθεται, στην πλειονοψηφία. Εν και φταίουν οι χουλιώτες, είπαμε, ήρθα σε από άλλα χορτά. Ναι, είπαμε και στο Τουρκοκύπρο οργανίσασαν τους ελληνικούς. Ήρθαν από άλλα χορτά και εκείνοι που κάμασαν και ρίψαμε στο θέσιμο ούλων εμάς. Αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο. Δεν επιτρέπεται το πράγμα. Έπρεπε μπούρταση. Οι Λετιμπιώτες πήραν και στην Πίταρχου. Να πέντε μου και δεν στυχούν που περνούν καλά να διασαρέψουν στις σχέσεις μας αφού είμαστε τόσο πολλά αγαπημένοι και εφίασαν και πίασαν γύρτε το ελικόπτερο που είχε έναν Τούρκο, έναν Εγγλέζο, έναν Τούρκο και έναν Έλληνα και δηλαδή ήταν τώρα τα πράγματα που κάμετε δηλαδή μας ο Έλληνας ο αξιωματικός δεν επιτρέπεται τώρα τα πράγματα που κάμετε. Και είπαν του ότι έναν οι χορτανοί ήρθασαν από το χτήμα, ήρθαν από την Λετύμου, ήρθασαν από αλλού για να κάνουμε την ανταλλαγή. Και είναι και τον το πράγμα που για μένα όταν περνάς με ένα χρόνια και χρονάκια καλά να έρθεις σε ένα σημείο να σε παίξει και να παίξεις. Δεν επιτρέπεται τώρα τα πράγματα, αλλά που παίξασαν και τον καλύτερο Τούρκο, τον Μαϊνικιός, δεν έπρεπε να παίξω. Ήταν 80 χρόνια άνθρωπο, αλλά όχι χουλιώτης. Δεν είναι χουλιώτης που παίξω. Εκτιματιώτες πάντα δεξιά-αριστερά. Πράγματι, ποιος ο Ναΐλης μπορεί να του φωνάξεις μεσάνυχτα να πας σου γεννήσει το ζώο σου.
αλλά είπαμε ότι οι ξένοι έκαναν την πράξη που στην πλειονοψηφία τους χουλιώτες δεν και συμφωνήσαν στις πράξεις που κάμασαν. Ύστερα δεν έφυξαν οι Τουρκοκύπροι στο χωρίο. Οι Τουρκοκύπροι έφτασαν και πιάσαν την πατώζα ήρθαν ο πεθρός του, ο Μπεκύρης, κορίταλος Τούρκος. Ήρθε και είπε του Πισούριου που ήταν φίλοι μου και συνέταρη με τον Αχμέτη τον Μουθούρα να τους βοηθήσουν να πάρει την πατώζα να πάρει στη Σταυροκόνου. Και πήγαμε και εμείς αθυμούμε και βοηθήσαμε και βάλαν την πάνω και πήραν της. Ύστερα έρχονταν οι Τουρκοκύπροι. Ή να πούμε που είχαν περιουσία, έρχονται. Άμα και, ξέρεις, άμα και πέρα λίγος καιρό, οι Λαρώσας να παραματά και έρχονται που τη Σταυροκόνου και σάζαν την περιουσία τους, έρχονται. Ύστερα εμπεθιώσαν να έρχονται και έρχονται και μέσα στο χωρκό, έρχονται. Να πούμε, αλλά το 1963 και όσο αναβρασμό ξέρεις που αρκέψαν και στη Λευκοσία και ξέρουν πιάνναν εχμαλού τους που Έλληνες, πιάνναν εχμαλού τους που έρχονταν ανταλλαγή και ξέρουν και εν τούτη ανταλλαγή που πιάνε την περιοχή της πόλης να πιάνουν εις πολλά να τους δώσουν και είναι τότε όλο το κακό να πούμε και το 90% των σχολιώτες ήταν ψυχή από αυτήν την περίπτωση. Όταν έφυγαν οι οργανίστες 1963, θυμάστε αυτές τις μέρες, τι ένιωθατε? Τι σκέφτηκατε? Μα η πλειονοψηφία τους Χορκανούς είπαν ότι δεν συμφωνεί την πράξη που κάμασε. Δεν συμφωνεί, αλλά άγηκαν τα πράγματα μέσα, εκατέσαν από τα Χορκά, από πλέψη και από πλέψη. Φυσικά και αν και Χορκανέ, και αν και λέω ότι είναι πια Χορκανέ, αλλά τα παραπάνω και αν τα ξέρει. Και ορθό μας τα εμάς. Εμένα ο άντρας μου ήταν δάσκαλο και είμαστε στη Γιόλου. Και μάθαμε ότι το Φεβράρι, μπήκε ο Φεβράρι στο έτρωμα μου, βάλαν τους μπροστά, ήρθαν οι πολεμίτες, οι λετιμπιώτες, οι χορκανοί μας πες. Και είχαμε έναν άνθρωπο, Σμαήλη, ο οποίος παίρναν πολλά καλά ήταν στα καφενεία μας, άμα καμιά κατσέλα, αγελάδα, ήθελε να γεννήσει, και αν μπορεί, με πήγαινε και γέρναν τους θες, τις αίες τους, κάπνε πολλά καλά. Και η γυναίκα του ήταν τυφλή. Και εφήγαν όλοι και αφήσαν το, έμεινε μαζί με τη γυναίκα του. Ύστερα πήγαν άλλοι ξένοι που το πολέμι, που τίποτα, και θα τον παίξουν. Εσκαφάλουν εμπά στο άσερο και παίξαν το, και αφήγαν τη γυναίκα τυφλή και με και κάθε του. Εκάμαν και γίνει, με κάνουμε και εμείς. Άλλη γιαγιά, η Χαβά, η μεγάλη, η γιαγιά του στους Σούλους, κάθε του πιο κάτω του αμέ, που κάτω από το καφενείο Πέτρο, είχε κάτι σπιτούσκια και λέγαν τα νοτά. Ήταν για αμέ και περνούσαν και κρατούσαν τα πράγματα τους Τούρκους, τα σιτάρκα τους, τα σόρνηθες τους, τις αίες τους. Α, λέγαν τους, και πιάνετε τα πράγματα των παιδιών μου και φεύγεται. Τώρα που άνοιξε τα οδοφραγμάτων. Ήρθαν. Ναι, ήρθασε και ο Κουτούρας έμαχα, ήταν φίλοι πολλά με ο πατέρα μου και τον έφυγαν μαζί του. Και ρωτήσαμε την γυναίκα του και είπαν ότι πέθανε που λευχαιμία ο Αχμέτης ο Κουτούρας. Και δεν ήταν μεγάλη ηλικία του Αχμέτη, αλλά έπιαν του ποτού και πέθανε. Είναι οι άλλοι που ήταν εν τη ζωή. Οι Τούρκοι μπορώ να σου πω και ο Σεφκέρτης, ο Σεφκετσούρας, ήρθαν όλοι τα παιδιά του, άλλοι πέθανε ο Αλής, τα παιδιά μου στα Χά, πέθανα στην ίσταση. Όλοι η ίσταση, τα παιδιά μου, διότι παραπάνω, ο μόνος που ήταν μεγάλη ηλικία και ήρθε, ήταν το Ισεϊνούι. Δεν το λάβουν να ζει, αλλά θα ήταν 95 χρόνια. Τι είσαι σε νέα λανούιδα, αμέσως ήταν τυμπορό από τη χαλάσσα του, το Ισεϊνούι. Και ήρθε όπως ήταν, παρόλο που ήταν ψηλιόκορμος, δεν ήταν λίγο παχωνά, αλλά λίγο κοντός, ήταν ο μόνος που δεν το υπολόγιζα ότι να γιουκίστε. Ήταν όλοι οι Τουρκοκύπροι, δεν είχε κανένα... Ο Ερβέρης έφυγε και πιέντη που υποδείγαν το λεωφορείο, πρώτα του και μήκης τώρα ο ραντικών του, είχε παιδιά στην Αγγλία
Και πήγαινε και με ο Έρβερης και στην Αγγλία και έχουμε χορκανούς που πήγαν και είδαν τον και κάτω και τα παιδιά του γιατί ξέραν τους που θα πάρω δά, να πούμε. Και βρέθηκαν και κάτω και πέθανε και κάτω. Μετακινήσαν πολλοί Τούρκοι όπως άκουσα από τις Χούλους και πήγαν στην Αγγλία και έχουμε χουλιώτες κι εμείς ως την Αγγλία και βρέχουν τον. Και κάτω και λανούμαστε ότι ο τάδε πέθανε, ο τάδε έτσι. Εμάς το πουσουλανό και μήνες έκαμε δύο γιούες και μία κόρη. Το λοιπόν με τον πεθερό μου επερνούασε όπως τα έκαναν την γυναίκα του Τσεμίλη. Λαλή, αν ήταν στο πίστη μου, το μουσταχά μου να όπω το Μαρούλα. Το Μαρούλα ήταν η κόρη του, η γυναίκα που πήρε ό,τι η κόρη του πεθερό μου. Αν ήταν η πίστη μου, αρέσκε μου πολλά το Μαρούλα να όπω στο μουσταχά μου έλατε. Αθυμούμουν τους όλους τους Τούρκους και τον Μίλιν, ο Πιλάνης πολύ καλός Τούρκος. Πιλάνης πολύ καλός Τούρκος, του Αλίκοκιας, δουλευτείες, δουλεύκαση, ήταν πράγματι δουλευτείες οι Τούρκοι να πούμε. Είχε και φτωχούν να πούμε σαν το ο Τσουπίν πράγματι φτωχός, ήταν εργατικός όμως. Και όπως έχει χριστιανού φτωχούς είχαν και Τούρκους, αλλά περνούαν πολύ καλά. Πιέναν τότε που πιέναν στη Μεσαρκά πριν χρόνια, που πιέναν στην Αθιένου, στην Τύμπου, που πιέναν, σηκώνονταν την νύχτα Τούρκοι και χριστιανοί και πιέναν μαζί στο θέρος που πιέναν σε Πολανούα στη Μεσαρκά. Πιέναν μαζί, είχαμε τόσο πολύ αγάπη νύχαση και έτσι τότε το 63 είναι σαν κίνα όλα τα παράξενα. Ο Μεχεμέτης, ο γιος της Σιφάς, έρχεται τακτικά σπίτι μας, γιος του Κεμάλη, του Ισπράκτορα, και φίλοι πολλά με το γιο μου, και έρχονται και κάτω στο κτήμα και πάνε και τρώσουν και όλα. Και στέλνει μας χαιρετίσματα κάθε λίγο, τηλεφωνά μας. Άμα έρχονται όμως, μια ημέρα ήμουν σπίτι εγώ, έκανα γλυκό γκαρίδι. Φώναξε ένας στο μπόρτα στο καντζέλι, ήταν ο γιος του Αλίδα με. Έλα κάτω να σε δούμε. Πήγα κάτω, λαλή μου καταλάβεις, αλλά επάσχενε να γίνει καθηγητή κάτω. Λαλό του όχι. Λαλή μου ένιμε ο γείτος ο γιος του Αλή. Λαλό του κοπιάστε μέσα. Κοπιάσε με δυο παιδιά, ένα γιο και μια κόρη και τη γυναίκα του που τα μαντριά. Και κάτσα εσύ. Εγώ έκανα το γλυκό μου και έβαλα το και λήφθηκα λίγο σρόπι. Άρχισα όμως στην κούπα λαλό να ξεκουραστώ. Να δηληνώσει, να πάω να φέρω ζάχαρη, να κάνω άλλο σωρό πριν να το βάλω. Έρχεται κάψασι, πήγαινε ως κεράσου. Ο γιος του λαλεί εγώ από τούτον τρώω μια κούπα. Φέρνω τους τα παντώνε, θέλαμε σωρό πριν μέσα. Πολλοί έρχονται και ο γιος του Μουσταφά ήρθε μια φορά. Λαλεί μου καταλάβεις με. Λαλό του είσαι ο τάδε που την Αγγλία. Λαλεί μου ένιμε ο γιος του Μουσταφά. Αλλά άλλαξε, δεν μεγάλωσε. Είσαι και δύο κόρες ο Μουσταφάς και τρεις δούες. Έχω και το τηλέφωνο της μιας γραμμένων και τηλεφωνιούμαστε. Τηλεφωνά μου και εκείνη ήταν που θέλω να μου φέρει πονάρτη, να μου φέρει το τάδε γλυκισμά, το τάδε. Λαλό της φέρει ό,τι θέλεις, λαλό της εντάξει. Έρχονται τακτικά, έχει 5-6 χρόνια που συνεχίζουν κάθε χρόνο και έρχονται. Έχω κανένα μας κόρη. Ναι, έχουμε το χωρκό μας οι Τουρκές τούτες, ναι. Πέρσι ήμουν κάτω στην κόρη μου που έβλεπα το μωρό της αγκόνισσας μου και έστασε μποζίς δυο φορές στην κόρη μου. Γιατί έκαμε το τσετραπέζι ένα χρόνο η κόρη μου και κάτω και γνωρίστησαν πολλά καλά και με τους αντράες τους και φέραν και το Ισεΐνιν τον παππούν τους μαζί τους. Έτσι, έλα πάνω στο χωρκό, έρχονται, ζητούν το σπίτι μου. Φτιάχνεις τα φίλια που του Μιχαλά και που κάμα παλουτζίνω. Ναι, που έφτασε είναι ένα χρόνο, δάχαμε και κάτσαμε και ήθελασε είναι έτσι στα φίλια. Είχε έναν πέλην ο γιος της, δάχαμε κοντά και πήραν τους ο γαμπρός μου και γεμώσαν τις κάσεις και φέραν τις και πήραν τις να κάνω σε παλουζέ. Thank you.
έναν σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα μας, ο παρακαθήριος δρόμος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο και μιλούσα για παρακαθήριο δρόμο, ένα γίνει, και είμαστε στο ένα γίνει ακόμα. Είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Διότι μοιάζομαι αποκομμένοι από την υπόλοιπη περιοχή προς τα πάνω, προς τον Αμπελίτη, Παναγιά Σταθών, διότι από το κέντρο του χωριού, από τα καφενεία και πάνω, οι δρόμοι μας είναι τόσο στενοί, που δεν χωρεί λεωφορείο να περάσει ή φορτηγό μεγάλο. Επομένως, όπως που να είμαστε, κάπου στο τέρμα, στο αδιέξοδο. Ρωτάμε τον κύριο Νεοφωτίδη να μας πει τι έχει να κάνει και τι να δει ο επισκέπτης Κυκούλου. Και για το λόγο του αληθές, μας ξεναγεί σε μερικούς μόνο χώρους του χωριού. Εμείς παίρνουμε πληροφορίες από τα βιβλία του κυρίου Αβραάμ Παπαμιχαήλ και προχωράμε. Η εκκλησία της Παντάνασσας χτίστηκε το 13ο αιώνα με τον ερχομό των Φράγκων. Ήταν η προσωπική εκκλησία του παλατιού του Θεοδάκη. Επί τουρκοκρατίας επεκτάθηκε στη σημερινή της μορφή. Οι τοιχογραφίες του 13ου-14ου αιώνα που έχουν διασωθεί αποτελούν αριστουργήματα πολιτιστικής σήμερα κληρονομιάς. Πάμε στον Τζαμί. Αναφέρεται πως επί Φραγκοκρατίας υπήρξε εκκλησία της Λατινικής Κοινότητας. Το εκκλησάκι του Αϊγιώρκη, χτίσμα του 12ου αιώνα. Μερικές από τις πολύτιμες στιχογραφίες σώζονται ως σήμερα. Το εκκλησάκι του Σταυρού βρίσκεται σε λόφο που δεσπόζει του χωριού. Η κορυφή του λόφου ήταν στρατιωτικό παρατηρητήριο στη Φραγκοκρατία. Η τοπική παράδοση λέει πως όταν η βασίλισσα Ελεονόρα δολοφόνησε την Αεροδαφνούσα, μετάνιωσε και πήγε στον παπά να εξομολογηθεί. Αυτός, για να συγχωρεθεί το αμάρτημά της, της είπε πως έπρεπε να χτίσει μόνη της, χωρίς τη βοήθεια εργατών, αυτό εδώ το εκκλησάκι. Την εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου, χτίσμα του 8ου αιώνα όπως αναφέρεται, χρησιμοποιούσε η Ορθόδοξη Κοινότητα του χωριού. Φτάνουμε στο Ελληνοκυπριακό Σχολείο. Η ξενάγηση συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στο Μεχτέπι, το Τουρκοκυπριακό Σχολείο. Περνάμε από την Κάτω Βρύση. Ύστερα επισκεπτόμαστε το εργαστήρι της κυρίας Μαρίας και γευόμαστε πεντανόστιμα σπιτικά παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού. Οι κάτοικοι της Χούλου, στο λίγο μόνο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, μας υποδέχτηκαν ανοιχτόκαρδα και μας είπαν όχι αυτά που φαντάστηκαν, αλλά αυτά που βίωσαν. Στο επόμενο πρόγραμμα θα μεταφερθούμε και πάλι στη Χούλου, αυτή τη φορά μέσα από τις αφηγήσεις των δύο Τουρκοκυπρίων φιλοξενουμένων μας.